Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Στο σημερινό μας βίντεο θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να λέμε όταν ανάβουμε ένα κερί. Οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί είτε στο σπίτι τους είτε στο ναό ανάβουν κεριά για τους ζώντες και για τους κεκοιμημένους. Ανάβοντας ένα κερί πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να ζούμε πάντοτε μέσα στο φως του Χριστού και παρακαλούμε το Χριστό να μας δώσει το φως Του. Τα κεριά συμβολίζουν το φως του Χριστού, την φλόγα της πίστεως και πίσω από το άναμα του κεριού κρύβεται βαθύτατο συμβολισμός. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης μας λέει ότι το καθαρό κερί συμβολίζει την καθαρότητα της ψυχής μας, διότι είναι κατασκευασμένο από καθαρό κερί μέλισσας. Μας υπενθυμίζει την Θεία Χάρη επειδή το κερί προέρχεται από τα άνθη που ευωδιάζουν συμβολίζει την θέωση στην οποία πρέπει να φτάσουμε επειδή το κερί ανακατεύεται με τη φωτιά και της δίνει τροφή. Επίσης συμβολίζει το φως του Χριστού, το οποίο καίει την αμαρτία και φωτίζει το πνευματικό μας σκοτάδι. Όμως τι πρέπει να λέμε όταν ανάβουμε ένα κερί. Η προσευχή είναι η εξής. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον πατέρα ημών τον εν της Όταν με ευλάβεια ανάβουμε το κερί μας, μπορούμε επίσης να λέμε «Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου, βοήθησέ με ώστε και η ζωή μου να λιώνει από αγάπη προς εσένα και προς τον πλησίον μου και να φωτίζεται πάντοτε με το ανέσπερο φως σου» διότι αγαπητοί φίλοι η αγάπη προς τον πλησίον αποτελεί απόδειξη της αγάπης προς τον Θεό και μόνο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών όπως λέει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος. Για τους ζώντες λοιπόν ζητάμε το έλεος και την προστασία του Θεού όταν ανάβουμε κερί ενώ για τους τεθνεώτες την θεία ευσπλαχνία και την σωτηρία τους. Και όταν ανάβουμε ένα κερί, είτε σε κάποιον Άγιο είτε στο Θεό, είναι μία θυσία και άγγελοι του Θεού παίρνουν το κερί αυτό και το μεταφέρουν ενώπιον του Θεού. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται με ορθή ορθόδοξη πίστη, καθώς και με προσευχή. Πάντοτε όταν ανάβετε κερί να προσεύχεστε και να το μελετάτε είτε στο Χριστό, είτε στην Παναγιά, είτε σε κάποιον Άγιο, καθώς επίσης και για ζώντες και για